Θα έλεγα με δύο κουβέντες αν ακολουθία λόγων και έργων της Δημοτικής Αρχής. Μια Δημοτική Αρχή που παραπέει με τη λογική ότι είχε συγκεκριμένα θέματα ως σημαία αντιπολιτευόμενη και κατά την άσκηση της εξουσίας, αντί τα ζητήματα αυτά να τα αντιμετωπίσει, τα όξινε περισσότερο. Το Δημοτικό Οδείο λοιπόν είναι ένα θέμα το οποίο έχει πολλά προβλήματα από τη γέννησή του, όμως διαπιστώνουμε ότι τα προβλήματα αυτά το τελευταίο καιρό, αντί να αρχίσουν να επιλύονται, οξύνονται περισσότερο. Και μάλιστα είναι απορίας άξιο και εξαιρετικά λυπηρό να ακούμε τον Δήμαρχο δικαιολογούμενο για τα προβλήματα να μας λέει ότι εφόσον τα κάνατε εσείς, συνεχίζουμε τα κάνουμε και εμείς, απευθυνόμενοι στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε έτσι σε αυτό το Δήμο. Δεν μπορεί μια Δημοτική Αρχή να ξέρει ότι επί ένα χρόνο έχει απλήρωτους καθηγητές και να αδιαφορεί για τις οικογένειές τους. Αυτό είναι τουλάχιστον αναλγησία από πλευράς τους και πρόκληση προς την ίδια την κοινωνία. Όταν άλλοι Δήμοι μέσω των κοινωνικών δράσεων προσπαθούν να σταθούν δίπλα στους συνδημότες τους, εμείς όχι μόνο δεν το κάνουμε, όχι μόνο είμαστε ο μοναδικός Δήμος που σε επίπεδο κοινωνικής πολιτικής δεν κάνει τίποτε, απέναντίας μάλιστα προκαλούμε με στάσεις και συμπεριφορές που εφαρμόζουν. Και δεν είναι μόνο το Δημοτικό Οδείο, δεν είναι μόνο η Φιλαρμονική. Και σε ζητήματα δημοκρατικής εκπροσώπησης έχουμε και πάλι θέματα. Δεν μπορεί ο Δήμος, σε αντίθεση με ό,τι προβλέπει και το ίδιο το γράμμα και πνεύμα του νόμου, ότι η αντιπολίτευση ορίζει τον εκπρόσωπό της σε ένα διοικητικό συμβούλιο, π.χ. της ΔΕΙΑΔ, να έρχεται και να ανατρέπει αυτή την απόφαση και να λέει ότι δεν μ' αρέσει το τάδε πρόσωπο να έχω ως αντιπολίτευση, εγώ επιλέγω αυτό που με βολεύει. Και αυτό είναι απαράδεκτο επίσης. Έχουμε δηλαδή μία συμπεριφορά προκλητική από πλευράς Δημοτικής Αρχής, εξαιρετικά αλαζονική, και θα έλεγα όσο και αν προσπαθεί η όποια ηγετική ομάδα να κρύψει το Δήμαρχο στο γυάλινο πύργο του για να είναι ο αλόβητος και ο καλός, δεν θα μπορεί να κρατηθεί αυτή η τακτική για πολύ καιρό, γιατί φαίνεται ότι η κάλτσα στο Δήμο της Δράμας άρχισε πλέον να ξυλώνει και με γρήγορο ρυθμό.